Χαιρετήσω τον σχολικό ψυχολόγο, τον κύριο Ανδρέα Χατζηκυπριανού. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηκυπριανού. Καλό μεσημέρι, αγαπητή Κάτια. Καλό μεσημέρι και στους τηλεθεατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ναι. Εσείς τρώτε παλουζέ, σουσούκο που είδαμε πριν. Αμαλάχι, ναι. Ναι. Λοιπόν, τώρα θέλω να δούμε μαζί, επειδή έγινε μια. Διάβαζα την είδηση ότι η εταιρεία Lego προσπαθεί να αλλάξει, αν θέλετε, την πολιτική της για τα παιχνίδια και να τα κάνει ουδέτερα όσον αφορά το φύλλο, γιατί ακριβώς προέκυψε μια έρευνα που δείχνει πολλά πράγματα για τα παιδιά μας και τα παιχνίδια, και αυτά προέρχονται βεβαίως και από τις δικές μας νοοτροπίες των γονιών. Μην παίξει με κούκλα ο γιος μου, μην πάει ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, η κόρη μου. Γιατί? Κύριε Χατζηκυπριανού, θέλετε έτσι να μας πείτε? Ναι, ναι. Πολύ σωστά το θέτετε. Το ζήτημα είναι, η αλήθεια δεν... εντάξει, έχω επιστροφή στο ακουστικό. Να το διορθώσουμε. Ναι. Ναι. Πολλές φορές η αλήθεια τα τελευταία χρόνια έχουμε δει σωρό από έρευνες. Απλά αυτή είναι η πιο πρόσφατη έρευνα, η οποία μας δείχνει πώς τα έμφυλα στερεότυπα, τα οποία ήδη εισάγουν οι γονείς από πολύ νωρίς. Συγγνώμη, απλά δυσκολεύομαι λίγο με τον εαυτό μου, γιατί ακούω ναι, συνέχεια τον εαυτό μου. Ναι, να το φτιάξουμε. Ναι. Ωραία. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Όπως είπα, τα έμφυλα στερεότυπα εισάγονται από τους γονείς, ίσως και άθελά τους πολλές φορές. Είναι η κοινωνία την οποία μεγαλώσαμε. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε όλο και περισσότερες εταιρείες οι οποίες ακολουθούν τα πρότυπα των κοινωνικών επιστημών και τις έρευνες τις οποίες έχουμε, που μας δείχνουν ότι αυτό ίσως είναι και προβληματικό, αν μη τι άλλον μπορεί να είναι και καταστροφικό για τη μετέπειτα ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων ως ενήλικες. Ναι. Ανάλογα με το παιχνίδι το οποίο παίζει το παιδί. Ναι, κύριε Χατζηκυπριανό, αλλά πρέπει να τα βάλουμε σε μια βάση, μιλώντας για τη δική μας κυπριακή κοινωνία και νοοτροπία. Πάμε σε ένα μεγάλο, σε ένα κατάστημα, πολυκατάστημα παιχνιδιών. Και από εκεί ξεκινάνε όλα. Ο μπαμπάς με το γιο. Σταματάει ο γιος θέλει να πάρει μια κούκλα το μωρό. Το λέω αυτό γιατί το έχω συναντήσει. Εντάξει, λίγο που δεν το έδιρε το παιδί, γιατί τι λέει? Κοιτάξτε, αυτό το πράγμα, αυτή η επιλογή, ναι. Έχεις απολύτω δίκιο, γιατί αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στα καταστήματα των παιδικών, ήδη θα δούμε ένα μεγάλο διαχωρισμό σε ροζ χρώματα και μπλε χρώματα, τα οποία κουβαλούν αυτά τα χρώματα και τις προσδοκίες στο γονιό για το τι περιμένουμε από τα παιδάκια. Από την άλλη, συνήθως τα κορίτσια τείνουμε να δίνουμε παιχνίδια τα οποία είναι παθητικά, να χτενίζουμε μια κούκλα, να παίζουμε κουζινικά, ενώ στα αγόρια δίνουμε συνήθως πιο κατασκευαστικά παιχνίδια, όπως είναι να φτιάξουν λέγκο, δίνουμε αυτοκινητάκια. Μετέπειτα, αυτό μπορούμε να το δούμε ότι τα αγόρια αναφέρουμε ενώ ενήλικες ότι είναι καλύτεροι στα κατασκευαστικά έργα, στους οπτικοχωρικούς προσανατολισμούς. Από την άλλη, τα κορίτσια ίσως δεν έχουν αυτή τη δεξιότητα, γιατί δεν τους έχουμε δώσει, δεν προηγήθηκε καθόλου η έκθεσή τους με κατάλληλα παιχνίδια, όπως δίνουμε στα αγόρια. Είναι λεπτό το ζήτημα, γιατί αν με ρωτάτε είναι κάτι πιο βαθύ. Ίσως είναι ο φόβος των γονέων. Είναι πιο εύκολο δηλαδή να δώσουμε σε έναν κορίτσι Lego από το ότι είναι να δώσουμε σε έναν αγοράκι μια κούκλα ή να σπρώξει έναν καροτσάκι. Φοβόμαστε ίσως ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει ή να καθορίσει τα μετέπειτα στάδια ίσως σεξουαλικότητας στο παιδί. Ναι. Το οποίο πρέπει να γίνει κατανοητό από τους γονείς, ότι ή και να στερήσει ένα παιχνίδι και όχι, ο άνθρωπος εξελίσσεται και γίνεται αυτό που θέλει να γίνει. Δεν είναι με το να στερήσει ένα παιχνίδι στο πώς θα εξελιχθεί και ποιος θα είναι ο σεξουαλικός του προσανατολισμός. Διότι τώρα τις τελευταίες μέρες διαβάσαμε κιόλας ότι θα βγει νέο κόμικ ο Σούπερμαν, το παιδί του θα είναι bisexual, δεν ξέρω και αυτό πόσο θα προκαλέσει. Αλλά σε κάθε περίπτωση, κύριε Χατζηκυπριανό, εγώ διαβάζω εδώ ότι οι ερευνητές όσον αφορά τη Lego διαπίστωσαν ότι ενώ τα κορίτσια έχουν περισσότερη αυτοπεποίθηση και θέλουν να εμπλακούν σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, δεν ισχύει το ίδιο για τα αγόρια. Και λέει το 71% των αγοριών που πετύχαν στην έρευνα φοβούνταν ότι θα τα καροϊδέψουν να παίξουν με αυτά που περιέγραφαν ως κοριτσίστικα. Φόβος που είχαν και οι γονείς τους, είναι αυτό που βεβαίως που είπαμε. Ναι, κοιτάξτε, πολλές φορές αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι τα παιδάκια με τη γέννησή τους, είτε και με την νηπιακή ηλικία, δεν δείχνουν κάποια προτίμηση σε παιχνίδια. Αυτή η προτίμηση προκύπτει μετά από κοινωνική πίεση των γονέων. Οι γονείς θα καθορίσουν τα στερεότυπα και θα δώσουν ότι η κούκλα είναι για το κορίτσι.
τα αυτοκινητάκια είναι για το αγόρι, τα είδη κατασκευής είναι για το αγόρι. Στη συνέχεια, με το που πηγαίνουν τα παιδάκια αυτά στον νηπιαγωγείο, έχουν άμεσα απορροφήσει αυτά τα στερεότυπα και φοβούνται πράγματι να παίξουν. Ναι. Το ενδιαφέρον είναι όταν έχουμε και ουδέτερα παιχνίδια, όπως είναι ένας καριοθράφστης, για παράδειγμα, ή έναν κουνελάκι. Είναι πιο πιθανό το αγόρι να παίξει μαζί του εάν είναι μπλε, ενώ αν είναι ροζ, είναι κάπως απίθανο να το προσεγγίσει. Φαίνεται πόσο οι γονείς μπορούν να επηρεάσουν και να καθορίσουν τα στερεότυπα έμφυλου διαχωρισμού στο παιχνίδι. Άρα μπορούν και οι εταιρείες όπως η Λέκο να ξεκινήσουν να δώσουν το παράδειγμα. Βλέπω σε καταστήματα παιχνιδιών, παιχνίδια για κορίτσια και το γράφει και πάνω στη συσκευασία, παιχνίδια για αγόρια κλπ. Γίνεται απικίο ο διαχωρισμός, αν θέλετε, όχι μόνο χρωματικά. Και το ίδιο ισχύει βεβαίως και για τις δραστηριότητες τις απογευματινές. Φανταστείτε ένα αγόρι να ζητήσει από τους γονείς του να το πάρουν μπαλέτ. Το ίδιο και για ένα κορίτσι που θέλει να παίζει ποδόσφαιρο. Ισχύει πράγματι. Οι γονείς φοβούνται πάρα πολύ. Είναι από τα πράγματα που σοκάρουν, ιδιαίτερα από πλευράς των γονέων που έχουν αγοράκια. Οι γονείς φοβούνται και πίσω από αυτόν τον φόβο είναι η ανησυχία για το πώς μπορεί να εξελιχθεί το παιδί μου. Πρέπει να δείξουμε στα παιδιά ότι ποτέ δεν παίζουμε λάθος παιχνίδι. Όποιο παιχνίδι υπάρχει, κάτι προσφέρει και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η πρόωρη έκθεση των παιδιών με παιχνίδια και των όλου του Βεληνικούς, θέλουμε έναν αγοράκι, για παράδειγμα, να μάθει να φροντίζει μια κούκλα ή έναν κούκλο. Αυτό θα του δώσει στοιχεία που έχουν να κάνουν με τη φροντίδα, την τρυφερότητα. Από την άλλη, θέλουμε κορίτσια να μάθουν να παίζουν με παιχνίδια των αγοριών εντός εισαγωγικών, καθώς αυτά επηρεάζουν την ανάπτυξη του εγκεφάλου, η οποία καθορίζει σε μετέπειτα στάδια την εξέλιξη, ίσως και την επαγγελματική κατάρτιση την οποία έχουμε. Υπάρχουν πάρα πολλές έρευνες, οι οποίες σχολιάζουν ακόμα την υπερσυγκέντρωση αντρών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα έναντι των γυναικών, που φαίνεται ότι μια μεταβλητή είναι το τι στοιχεία δίνουμε στα παιδιά από βρεφική ηλικία, που είναι πολύ ευαίσθητες ηλικίες για την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Μάλιστα. Πάντως να σας πω, εγώ κυρία Χατζηκυπριανού, έπαιζα και ποδόσφαιρο και πυριά και με τα στρατιωτάκια του αδερφού μου, ήμουν το μόνο κοριτσάκι στη γειτονιά, άρα έπαιζαμε όλα αυτά. Και ήμουν και πάρα πολύ καλή στο ποδόσφαιρο. Είναι σημαντικό και είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε σε όλους τους γονείς που παρακολουθούν την εκπομπή, ότι πρέπει να δώσουμε ευρεία γκάμα παιχνιδιών στα παιδιά, χωρίς να φοβόμαστε ότι θα επηρεάσουμε αρνητικά οποιαδήποτε μετέπειτα εξέλιξη του παιδιού μας. Μόνο θετικό κάνουμε να δίνουμε παιχνίδια από τις δύο κατηγορίες. Ευχαριστώ.